Και πριν να με ευθύσει αμέσως στον επόμενο κύκλο της συζήτησης, θα βάλουμε στο επίκεντρο την απολιγνητοποίηση, μια νέα πρόκληση. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα. Ήδη απασχολεί. Απασχολεί και τις τοπικές κοινωνίες. Να πούμε λοιπόν για το λιχνίτη ότι θα αποτελεί παρελθόν από το 2025. Η ΔΕΗ σχεδιάζει διάφορα πλάνα. Την ίδια στιγμή τρέχουν και εμβληματικά έργα. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε σήμερα κοντά μας τον κύριο Γιώργο Σταθάκη, πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Κωστή Μουσουρούλη, τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Είστε και συντονιστής για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, όπου είναι και πολύ κοντά μας η Μεγαλόπολη. Θα δούμε και τα θέματα που προκύπτουν εκεί. Ο κύριος Σπύρος Κουβέλης, ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Ο κύριος Κωνσταντίνος Διουμής, ο δήμαρχος της Τρίπολης. Εκεί στην περιοχή σας θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα και τι περιμένετε να συμβεί μετά τη μεγάλη αλλαγή. Και ο κύριος Ορέστης Ομράνου, ο οποίος ηγείται μιας από τις μεγαλύτερες full services business δικηγορικές εταιρείες. Και είναι χαρά μας που είστε κοντά μας σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο κάποιος θα πρέπει να το δει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ουσιαστικά αφορά μια πολύ μεγάλη αλλαγή που γίνεται και θα αφορά άμεσα τις κοινωνίες σε πολλά επίπεδα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν πολύ καλό συντονισμό και σίγουρα οι περιοχές αυτές οι οποίες βρίσκονται γύρω από το θέμα να τύχουν μιας ιδιαίτερης προσοχής. Θα δούμε μετά τι αντιθέσεις μπορεί να υπάρχουν και ποιες ισορροπίες θα πρέπει να διαφυλάξουμε. Κυρία Σταθάκη, εσείς έχετε αναλύσει τους κινδύνους από το σχέδιο της απολιγνητοποίησης. Έχετε μιλήσει για απώλεια ενεργειακής ασφάλειας, για τον κίνδυνο της εξαφάνισης της ΔΕΗ από τον ενεργειακό χάρτη. Οι τις επενδύσεις σε φυσικό αέριο είναι αμφίβολο, λέτε, αν θα αποσβεστούν. Είναι μια δύσκολη και αντιφατική μετάβαση. Να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε πώς μπορούμε να τα περιγράψουμε, για να δούμε πού κινούμαστε. Θα μιλήσω για τρεις αποτυχίες, δύο λεπτά για κάθε αποτυχία. Την αποτυχία της Ευρώπης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, την αποτυχία της Ελλάδας με την στρατηγική της απολιγνητοποίησης και θα προτείνω και μερικές λύσεις στο τρίτο δίλεπτο. Ξεκινάω με την αποτυχία της Ευρώπης. Η Ευρώπη έφτιαξε ένα ενεργειακό μοντέλο με το target model, διασυνοριακές διασυνδέσεις, η μεγάλη ενιαία αγορά ενέργειας σε όλη την Ευρώπη την εγκατέλειψε. Οι επενδύσεις είναι πολύ ψηλές, οπότε είπε θα βολευτώ με περιφερειακές αγορές. Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία. Το δεύτερο μοντέλο που έβαλε ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας καλός θεσμός, εντείνει κατάτι τον ανταγωνισμό και φτιάχνει και προθεσμιακή αγορά. Τρίτο πράγμα που έκανε, έφτιαξε μια αγορά CO2 με στόχο την επιτάχυνση των ΑΠΕ. Άρα οι ΑΠΕ επιταχύνονται με αυτά τα τρία μοντέλα, μπαίνοντας στο χρηματιστήριο ενέργειας δωρεάν και κατά προτεραιότητα και ακολουθεί το λιγνίτης και το φυσικό αέριο, στα CO2, ρυθμίζοντας τα CO2 γιατί είναι περιορισμένης προσφοράς και στο target model, δημιουργώντας σταθερότητα στο σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το μοντέλο αυτό απέτυχε? Διότι αυτό το μοντέλο ενίσχυσε υπερβολικά την λειτουργία των αγορών και των αγορών spot. Άρα το φυσικό αέριο, που είναι βασικό μεταβατικό καύσιμο, ουσιαστικά ενισχύθηκε το spot αγορά, καταργήθηκαν οι διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας, Ρωσίας, Γερμανίας, Ρωσίας και ούτω καθεξής, ενισχύθηκαν οι σπότ αγορές, καταργήθηκαν οι διακρατικές και στην πρώτη ενεργειακή κρίση κατέρευσε όλο το σύστημα. Άρα το μοντέλο είχε προβλήματα, ενώ είχε θετικές προσδοκίες, είχε πάρα πολλά προβλήματα και σήμερα η Ευρώπη συζητάει τι αλλαγές θα κάνουμε. Το δεύτερο θέμα, η αποτυχία της Ελλάδας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε τρία στρατηγικά λάθη. Πρώτον, βίαιη απολιγνητοποίηση υπέρ του φυσικού αερίου, όχι υπέρ των ΑΠΕ. Στο ενεργειακό σχέδιο που είχε εγκρίνει η Κομισιόν στα τέλη του 2018, της προηγούμενης κυβέρνησης, αποσύραμε σταδιακά το λιγνίτη μέχρι το 32, αντικαθιστώντας, με εξαίρεση την Τολεμαϊδα 5 που μπορούσε να δουλέψει μέχρι το 38, αντικαθιστώντας το λιγνίτη με ΑΠΕ. Δεν προβλέπαμε επέκταση φυσικού αερίου. Η Νέα Δημοκρατία, για λόγους που έχουν να κάνουν κατά τη γνώμη μου με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ,
επέλεξε να κάνει βίαιη απολιγνητοποίηση για να απαλλάξει τη ΔΕΗ από μια κατάσταση και να το αντικαταστήσει με τρεις μονάδες καινούργιες φυσικού αερίου. Δυσανάλογες επενδύσεις, τεράστια ζημιά στη ΔΕΗ, κανένα λόγο δεν είχε να γίνει αυτό, οι κλιματικοί στόχοι δεν πετυχαίνονται και με το ένα μοντέλο και με το άλλο. Εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που εκδηλώθηκε, τι κάνει αυτό το μοντέλο, καταραίει. Η ΔΕΗ ξαναβάζει μπρος τους λιγνίτες, διότι ο ΑΔΜΙΕ τους λέει, παιδιά, υπάρχει θέμα ασφάλειας, δεν βγαίνει η ενέργεια που χρειάζομαι. Μάλιστα, έχει κλείσει τα μεταλλεία της και εισάγει λιγνίτη από το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία. Μιλάμε για πλήρη κατάρρευση του μοντέλου και η αδυναμία προφανώς να διασφαλίσει μία μετάβαση η οποία να είναι υπέρ των ΑΠΕ και όχι υπέρ του φυσικού αερίου, που είναι μια επιλογή καταστροφική. Γιατί το φυσικό αέριο θα παραμείνει πρόβλημα για πολλά χρόνια? Διότι είναι ολιγοπωλιακή παραγωγή φυσικού αερίου. Ρωσία 25% του κόσμου, ΗΠΑ 25%. Έχει θέση ΗΠΑ εκτός το Ιράν που έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο. Κατάρ LNG πήγαν να το πετάξουν εκτός, δεν τα κατάφεραν. Άρα είναι μια δομή αγοράς η οποία έχει προβλήματα προσφοράς παραγωγών. Μεγάλη γεωπολιτική ισχύ. Και το ίδιο ισχύει και για τις αγορές. Ολιγοπωλιακές δομές, αγορές Ευρώπης και στην Ελλάδα, οι οποίες καθιστούν το εγχείρημα πολύ προβληματικό. Γι' αυτό και η Κομισιόν χθες λέει, άντε να δούμε μήπως κάνουμε παρεμβάσεις και στις αγορές. Πάω στο τρίτο και τελευταίο δίλεπτο και ελπίζω να είμαι εντός χρόνου. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι πιο αργή απολιγνητοποίηση, υπέρ των ΑΠΕ και όχι υπέρ του φυσικού αερίου. Δεύτερον, οι περιοχές να έχουν βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης με βάθος χρόνου και όχι το σχέδιο το οποίο κατά τη γνώμη μου φτιάχτηκε πολύ βιαστικά και θα ταλαιπωρηθεί πολύ και για να εγκριθεί στην Κομισιόν. Άρα πολύ πιο βιώσιμη στρατηγική με πολλά περισσότερα μικρά και μεσαίες παρεμβάσεις σε αυτές τις περιοχές. Και τρίτο, πλήρης ανατροπή του τρόπου λειτουργίας του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα. Επισημαίνω τρία πράγματα. Εμείς κάναμε το χρηματιστήριο ενέργειας για να φτιαχτεί προθεσμιακή αγορά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έφτιαξε την προθεσμιακή αγορά. Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα δουλεύει όπως δούλευε και πριν από το χρηματιστήριο. Προημερησία, συμμερησία. Δεύτερον, ρύθμιση της αγοράς. Και τρίτον, η ΔΕΗ δεν μπορεί να πάψει να είναι ο πυλώνας που ρυθμίζει την αγορά στη χονδρική. Με αυτές τις αλλαγές και με μια πλήρη μετατόπιση στρατηγικής υπάρχει κάποια ελπίδα. Κύριε Μουσουρούλη, εσείς συμφωνείτε ότι βιαστήκαμε, ότι είναι βιαστικός ο τρόπος που πάμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή και πόσο μεγάλη μπορεί να είναι αυτή η μετάβαση? Γιατί βλέπουμε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την καθημερινότητα τη δική μου ως πολίτη. Μιλάμε τώρα για ισορροπίες, οι οποίες είναι σε πολλά επίπεδα και επηρεάζονται και από πολλά θέματα. Εγώ θα προσπαθήσω να δω τη μεγάλη εικόνα, φεύγοντας από την τεχνική ναι. διάσταση και τη λειτουργία των αγορών. Ο άνθρωπος χρειάζεται ενέργεια για να προχωρήσει. Σε όλη την ιστορική τη διαδρομή είχε μεταβάσεις. Αυτές οι μεταβάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη δημιουργούν αλλαγές. Οι αλλαγές διχάζουν. Είναι βέβαιο. Θα πω χαρακτηριστικά μόνο μια φράση που με έχει σημαδέψει. Η φράση του παλιού πρόεδρου του ΟΠΕΚ, του Σεΐχη Γιαμανή, όταν είπε ότι ο άνθρωπος έφυγε από τη λίθινη εποχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τελείωσαν οι πέτρες. Για να πας στην εποχή του χαλκού, λοιπόν, κεφαλαιοποίησες κάτι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, έχοντας υπόψη την εξέλιξη της τότε τεχνολογίας, αν μπορούμε να την πούμε αυτό. Τώρα, αυτές οι μεταβάσεις πράγματι δημιουργούν εκτός από πρόοδο, γιατί πρόοδος είναι να περάσουμε από τις πέτρες στο πετρέλαιο, από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, στις ΑΠΕ, δημιουργούν και συγκρούσεις. Γεωπολιτικές, γεωοικονομικές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο καθρέφτης αυτών των συγκρούσεων είναι οι τιμές. Πράγματι, οι τιμές είναι εκτεθειμένες σε πάρα πολλούς παράγοντες και κυρίως σε αντιπαλότητες μεταξύ των αγοραστών και των πολιτών. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε, αν θυμάστε πολύ καλά, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άθρα και Χάλιβα το 1951 και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας το 1957, προσπαθώντας να δει με ποιον τρόπο θα δημιουργήσει ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση των ενεργειακών κρίσεων. Τόσο απλά. Το 1973, ας πούμε, είχαμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Γιατί υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά. Άρα οι πολίτες επέβαλαν τους όρους τους.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να καθυστερήσουμε την μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση, κεφαλαιοποιώντας τις εμπειρίες μέχρι τώρα? Όχι. Πρέπει να την καταστήσουμε οικονομικά αποδοτική και βεβαίως κοινωνικά ωφέλιμη. Με ποιες προϋποθέσεις? Θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά ότι οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούν επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις κάποιος να τις πληρώσει. Θα μου πει κανείς, θα τις πληρώσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις? Σε ένα ρυθμιζόμενο μοντέλο, μονοπωλιακό, καθετοποιημένο, αυτά, το επιχειρηματικό ρίσκο, το έπαιρνε το κράτος. Αυτό έκανε τις επενδύσεις, αυτό εισέπρατε και το κόστος, το ρίσκο, αν θέλετε, και που το μεταβίβαζε στο φορολογούμενο. Αυτά όμως είναι λίγο ιδεολογικά και να μην σταθώ σε αυτά, μπορώ να μιλάω αρκετά για αυτή την πτυχή, την πολιτική. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, πιστεύω προσωρινή, διακυμάνσεων ισχυρών των τιμών. Πού οφείλω αυτές τις διακυμάνσεις? Ότι όλοι οι σχεδιασμοί είχαν γίνει πάνω σε ένα σενάριο σταθερότητας τιμών φυσικού αερίου. Αυτό δεν επαληθεύτηκε. Γιατί οι επενδυτές είχαν μειώσει τις επενδύσεις στον τομέα αυτού, αυξήθηκε η ζήτηση, δεν διαχειρίστηκε σωστά τα αποθέματα της Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως. Υπάρχουν αρκετά πράγματα. Μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλη κριτική. Εκείνο που δεν πρέπει να κάνεις είναι να περιμένεις. Γιατί κάποιος είπε, δεν θυμάμαι ποιος, όποιος περιμένει πολύ, να μην περιμένει πολλά. Πάμε λοιπόν τώρα στη μετάβαση. Λοιπόν, η μετάβαση. Λένε πολλοί ότι είναι μια μετάβαση βίαιη. Για μένα βίαιος ήταν ο COVID. Δεν τον περιμέναμε. Μας ήρθε ξαφνικά. Και όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των πανδημιών, έτσι και στην περίπτωση των τιμών, οι τιμές δεν γνωρίζουν σύνορα. Άρα λοιπόν, όταν σχεδιάζει μια στρατηγική, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα τοπικά δεδομένα, τα εθνικά δεδομένα και τα διεθνή δεδομένα. Να πηγαίνει να πάρει θέση σε αυτό το έργο που ανεβαίνει εγκαίρως. Συνήθως στη χώρα μας πηγαίνουμε τελευταίοι θεατές και στον εξώστη. Αυτό το έχουμε πληρώσει, παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Να δούμε αν είναι βίαιοι λοιπόν. Θα σας πω, από το 2004 μέχρι σήμερα η ελληνική παραγωγή έχει καταρρεύσει. Για κάποιους λόγους. Συστημικούς λένε πολλοί. Συμφωνώ. Υπάρχουν συστημικοί λόγοι. Για παράδειγμα, η μη τήρηση των κοινοτικών οδηγιών. Προσπάθεια να παρεκκλίνουμε όσον αφορά τις ώρες λειτουργίας των μονάδων. Κάποιες μονάδες μας φύγαν έξω. Πτολεμαϊδα 3-4, Καρδιά 1-2, Αμίντεο 1-2, φύγαν έξω όχι γιατί δεν θέλαμε να τις κρατήσουμε μέσα, γιατί είχαν συμπληρώσει τις ώρες λειτουργίας τους. Τελεία και παύλα. Τώρα, ένα χαρακτηριστικό νούμερο. Το 2010 κάναμε εξόρυξη 50 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη. Το 2020 κάναμε εξόρυξη 10 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη. Αν θέλετε, μπορώ να σας το δώσω και σε τραβατόρες. Η ουσία είναι ότι 70% της ελληνικής παραγωγής βγήκε off. Αυτό δεν είναι βίαιο, άμα συμβαίνει κάτι από το 2010. Λοιπόν, το ζήτημα είναι από το 70 στο 30 και από το 30 στο 0, τι θα συμβεί. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να συμβεί? Θα μπορούσαμε να αφήσουμε τους λιγνίτες ελεύθερους. Να τους αποβάλει, αν τους αποβάλει, η ίδια η αγορά. Τι θα είχε συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Θα διατηρούσαμε το βασικό πρόβλημα της πρόκλησης. Και ποιο είναι αυτό το πρόβλημα της πρόκλησης? Είναι διπλό και δεν είναι ενεργειακό τόσο, είναι αναπτυξιακό. Ότι η ασφάλεια που παρήχε κατά το παρελθόν ο λιγνίτης εμπόδισε τη χώρα καταρχάς να σχεδιάσει πρώτον ένα δίχτυ ασφαλείας για τους ανθρώπους και δεύτερον ένα μοντέλο καινούριο, διαφοροποιημένο, που δεν θα είναι εξαρτημένο από μία και μόνο πηγή ενέργειας. Άρα λοιπόν αργήσαμε να το σχεδιάσουμε αυτό το μοντέλο. Αργήσαμε να μπούμε στην επόμενη μέρα. Και ο σχεδιασμός, όπως ξέρετε, παίρνει περισσότερο χρόνο από την εφαρμογή του. Όσοι είναι μηχανικοί, το ξέρουν, το βλέπουμε και στα σκουπίδια. Παρακολούσα την προηγούμενη συζήτηση. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, η πρόκληση είναι ακριβώς αυτό. Και το δεύτερο είναι η διαφοροποίηση, είναι το μόνο όχημα για να μας βγάλει από την ύφεση στην οποία περιήλθαν αυτές οι περιοχές. Γιατί περιήλθαν σε ύφεση? Ακριβώς επειδή υπήρχε μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη, όταν φεύγει το μοναδικό κινητήριο καύσιμο για μια οικονομία, αυτομάτως με το spillover effect που υπάρχει, δηλαδή τον πολλαπλασιαστή αυτού του χρήματος που παρήγαγε ο λιγνίτης να διαχειρίζει την τοπική οικονομία, πέφτει σε ύφεση. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτή η κατάσταση. Άρα λοιπόν, εγώ στέκομαι στην ανάπτυξη, στον σχεδιασμό. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και κλείνω με αυτό, δεν ξέρω, έχω ένα λεπτό ακόμα. Πολύ ωραία. Ένα λεπτό ρώτησε. Ένα λεπτό. Ναι. Αλλά να ολοκληρώσετε τη σκέψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μέσα σε αυτή τη μετάβαση, με όλα τα λάθη της, με όλες τις αδυναμίες της, αν θέλετε, να μπορέσει να παρέμβει στην αγορά, στις αγορές καθοριστικά, το έκανε όμως. Το έκανε και μάλιστα
να το πω αυτό, το 1996, επί Επιτρόπου Παπουτσί βγήκε η πράσινη βίβλος, η οποία έδειξε τον δρόμο. Μετά το πρώτο πακέτο απελευθέρωσης που δημιούργησε το χρηματιστήριο ρήπων κλπ. Δηλαδή, μας είπε προς τα που πάμε και μας το είπε εγκαίρως. Απλώς εμείς κοφεύσαμε. Κάποια κόμματα στρουθοκαμιλίζουν, δεν βλέπουν την πραγματικότητα, ακόμα και σήμερα. Κάποια άλλα κόμματα λειτουργούν ως χαμελέοντες, λένε και με το λιγνίτι και χωρίς το λιγνίτι. Η λογική του και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη τα ενεργειακά είναι θανατηφόρα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποφάσισε σε αυτή τη μετάβαση να επενδύσει. Οι επενδύσεις, όπως ξέρετε, έχουν ένα τρόπο να τις διαχειριστείς ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία. Εμείς απορροφούμε μεταρρυθμίσεις λιγότερο γρήγορα από ό,τι άλλα. Εμείς κατασκευάζουμε υποδομές λιγότερο γρήγορα από ό,τι άλλα. Εμείς πολλαπλασιάζουμε τα νομοθετήματά μας, ενώ οι άλλοι τα κρατούν σταθερά και πιο συνεκτικά. Έχουν και τις αδυναμίες μας. Άρα υπάρχει μια δυσκολία παραπάνω. Άρα, αυτή η ευκαιρία που δίδεται με το Green Deal και με το τεράστιο πακέτο μέσα από το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης, ακριβώς για τη διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου, δεν πρέπει να πάει χαμένη. Διότι αν το αφήσουμε παραπίσω, το πρόβλημα θα είναι μπροστά. Κάποια στιγμή θα φύγει ο λιγνίτης, είτε συστημικά, είτε με κάποιον άλλο τρόπο, αλλά και εμείς θα μείνουμε εκεί να κοιτάμε τις ευκαιρίες που χάθηκαν. Κύριε Κουβέλη, ακούσαμε δύο απόψεις. Είναι οι δύο τάσεις οι οποίες είναι υπό συζήτηση. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο να συζητήσουμε και τις δύο απόψεις. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πώς η κοινωνία θα δεχτεί αυτή την αλλαγή. Νομίζω έχετε δουλέψει πάνω σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι για τους πολίτες των περιοχών, αλλά και για την κοινωνία να αντιληφθεί όλη αυτή την αλλαγή. Ίσως το πιο δύσκολο. Θα ξεκινήσω από την ερώτηση που κάνατε στον κύριο Μουσουρούλη, αν βιαστήκαμε. Mm. Το να συζητάμε για το αν βιαστήκαμε τη στιγμή που σε λιγότερο από μία εβδομάδα ξεκινάει η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών στη Γλασκόβη για την κλιματική αλλαγή, με στόχο να φτάσουμε σε μία παγκόσμια μετάβαση της οικονομίας σε net zero, σε μηδενικό άνθρακα, δεν έχει κανένα νόημα. Έχουμε αργήσει, δεν βιαστήκαμε. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Έχουμε μείνει πίσω. Και έχουμε μείνει ως κόσμος, ως Ελλάδα, πρέπει να φτάσουμε στόχους που καλώς έχουμε βάλει. Άρα εκεί πρέπει να βοηθήσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη μετάβαση. Και μάλιστα, ο όρος που εγώ χρησιμοποιώ δεν είναι ενεργειακή μετάβαση, είναι μεταμόρφωση. Γιατί σκεφτείτε ότι σε μια περιφέρεια ολόκληρη στα Δυτική Μακεδονία θα αλλάξουν τα πάντα στην οικονομία. Τα πάντα. Δηλαδή, όταν αλλάζει τον βασικό τομέα παραγωγή ΑΕΠ σε μια περιφέρεια, ό,τι άλλο υπάρχει γύρω-γύρω αλλάζει. Και να σας πω εδώ ότι σε μια τέτοια τεκτονική καμπή εμείς θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή χρειάζονται βοήθεια όχι μόνο για να τους βρούμε δουλειές, που καλά κάνει το Just Transition Fund και ψάχνει τρόπους να δώσει δουλειές, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Είχα μιλήσει με τον Κωστή Μουσουρούλη όταν ξεκινούσε ο σχεδιασμός και είχαμε προτείνει και ως Ινστιτούτο να βοηθήσουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε και θα επανέλθουμε σε αυτήν την κουβέντα με τρεις παραμέτρους πολύ σημαντικές. Η μία είναι η εκπαίδευση, η άλλη είναι η κατάρτιση και η τρίτη είναι οι δεξιότητες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ενταχθούν μέσα σε αυτή την μακροχρόνια αλλαγή. Έτσι. Δεν είναι μία αλλαγή που θα γίνει σε 1-2 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα εμείς έχουμε προχωρήσει πολύ. Συνεργαζόμαστε και με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και με το CompTGR και με το Πανεπιστήμιο. Και θα επανέλθουμε σε αυτή τη συζήτηση γιατί χρειάζεται να γίνει αυτό. Αλλά γιατί χρειάζεται να γίνει? Γιατί θεωρούμε ότι οι κάτοικοι των περιοχών πρέπει όχι απλά να βρουν ένα ρόλο, αλλά να κατανοήσουν και να ενσωματωθούν σε αυτή τη μεταμόρφωση. Να σου πω πολύ απλά ότι ένας τομέας που έχει να κάνει π.χ. με τις επισκευές αυτοκινήτων σε μια περιοχή που θα αλλάξουν όλα, ή ένας τομέας που έχει να κάνει με τις κατασκευές κτηρίων. Ό,τι ξέρουμε για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας θα αλλάξει. Άρα, αν οι άνθρωποι δεν έχουν εκπαιδευτεί να μάθουν πώς θα γίνουν μέρος αυτού, πρωτογενής τομέας επίσης, πολύ σημαντικό, γιατί αλλάζουν τα χαρακτηριστικά αυτού που λέμε ο τόπος. Έτσι. Να σας δώσω δύο παραδείγματα, γιατί ο τόπος ορίζεται από τα χαρακτηριστικά που τον διαμορφώνουν. Σας λέω το παράδειγμα ενός τόπου που είναι η πόλη της Λιμόζ στη Γαλλία. Όταν σκεφτόμαστε Λιμόζ, τι σκεφτόμαστε? Σκεφτόμαστε μια τεχνογνωσία που είναι ταυτισμένη με μια ειδική τεχνογνωσία παραγωγής πορσελάνης κλπ. Γιατί έχει κάνει αυτό. Όταν σκεφτόμαστε Πτολεμαΐδα, τι σκεφτόμαστε? Μιλάμε για μια πόλη η οποία έλκει το όνομά της από τον στρατηγό του Μεγαλέξανδρου, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Αιγύπτου, αλλά εμείς την Πτολεμαΐδα σκεφτόμαστε το λιγνίτι. Και κυρίως μας παραπέμπει στο παλιό όνομα, το οποίο το σημείωσα γιατί το θυμάμαι. Το παλιό όνομα της Πτολεμαΐδας ήταν Καϊλάρια. Καϊλάρια στα τουρκικά σημαίνει λάσπες. Λοιπόν, είναι καλύτερα η Πτολεμαΐδα να ταυτίζεται με ένα βασιλιά μιας χώρας του ήλιου,
παρά να ταυτίζεται με τις λάσπες. Και εκεί λοιπόν είναι ότι αυτός ο τόπος πρέπει να αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό είναι μια μεταμόρφωση όλης της οικονομίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Αμερική υπάρχει μια περιοχή που λέγεται η κοιλάδα της Σονόμα. Η Σονόμα Βάλι είναι διάσημη για την παραγωγή κρασιού και για την επισκεψιμότητα κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο η παραγωγή κρασιού, είναι η ανακύκλωση όλων των προϊόντων τα οποία γίνονται κομπόστ και πηγαίνουν στα ηνόπια. Είναι όλες οι ανανεώσιμες γύρω από αυτό που παρακολουθούν. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το να συζητάμε ότι στην Τολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη θα γίνουν ανανεώσιμες, αυτό είναι το προφανές. Το από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνω με ένα σημείο το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Η μεταμόρφωση αυτή πρέπει να παρακολουθείται από την παραγωγή νέας προστιθέμενης αξίας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στην χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, ουσιαστικά ζούμε από τα ενίκια. Υπάρχει ένας όρος στα οικονομικά που λέγεται rentierism και λέει ότι ζεις από την κληρονομιά. Η κληρονομιά είναι το φυσικό τοπίο, είναι το αρχαίο κάλος και ο αρχαίος πολιτισμός, είναι αυτό που έχεις μέσα στη γη. Εδώ όμως πρέπει να πάμε σε άλλες μορφές που θα παράξουμε νέα αξία, που έχει να κάνει με νέα προϊόντα, που έχει να κάνει με νέες υπηρεσίες κλπ. Και νομίζω ότι το μεγάλο challenge, η μεγάλη πρόκληση για την μετάβαση αυτή είναι να βοηθήσουμε τους τοπικούς πληθυσμούς να πάνε σε αυτήν τη νέα παραγόμενη αξία. Και όχι απλά να περιμένουμε πώς θα ζήσουμε για άλλη μία φορά από την κληρονομιά των αρχαίων ημών προγόνων. Ευχαριστώ. Να πάμε λοιπόν και σε μία από τις περιοχές που άμεσα αφορά το θέμα, στο Δήμαρχο της Τρίπολης. Η μετάβαση σίγουρα δεν είναι εύκολη, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το τεχνικό, το τεχνοκρατικό κομμάτι, το κομμάτι που έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα και την οικονομία των πόρων. Όμως, αυτό που εσάς απασχολεί καθημερινά είναι το τι θα συμβεί στην περιοχή με αυτή τη μεγάλη αλλαγή, σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύσταση του πληθυσμού. Θέλω να μου πείτε καταρχήν ποιες είναι οι αφορμές που έχετε πάρει μέχρι τώρα. Πώς βλέπει η περιοχή αυτή την αλλαγή? Ωραία. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το φόρουμ. Είναι εξαιρετικά τιμητικό για μένα να παρευρίσκομαι σε ένα πάνελ με εξαιρετικούς συνομιλητές. Θα μου επιτρέψετε όμως να επικεντρωθώ στην περιοχή μου και σε αυτό που είναι και ο τίτλος του πάνελ, προκλήσεις και ευκαιρίες για την περιοχή μας. Το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης έγινε για να, σε περιοχές που θα σταματήσει να υπάρχει λιγνητική παραγωγή, να μπορέσουν να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και να γίνει μια τροποποίηση, θα έλεγα, της τοπικής οικονομίας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν σε νέους τομείς νέες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να μείνουν οι άνθρωποι στις περιοχές. Ο Δήμος Τρίπολης, θέλω να πω ότι αρχικά δεν ήταν στο εδαφικό σχέδιο της Μεγαλόπολης, ήταν μόνο ο Δήμος Μεγαλόπολης. Αυτό εμείς από την αρχή θεωρήσαμε ότι κατά κάποιο τρόπο και μέσα σε εισαγωγικά μας αδικούσε και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή κάναμε μια προσπάθεια να ενταχθεί και ο Δήμος στις περιοχές αυτές. Γιατί το 45 με 50% σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ των εργαζομένων στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης, η οποία γνωρίζουμε ότι προσέφερε όπως όλες οι ελληνικές μονάδες για πάνω από 50 χρόνια στην ανάπτυξη της χώρας μας, είναι κάτοικοι του Δήμου Τρίπολης και πάρα πολλές επιχειρήσεις που συνδέονταν όλα αυτά τα χρόνια με τις ελληνικές μονάδες έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Τρίπολης. Γι' αυτό το λόγο και σε συνεργασία με τη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης και με την ΕΔΒΑ ξεκινήσαμε μια προσπάθεια. Συμμετείχαμε και στην πρώτη διαβούλευση που έγινε και στη δεύτερη και τελικά με μεγάλη χαρά είδαμε ότι έγιναν τα επιχειρήματά μας αποδεκτά, ενταχθήκαμε στο εδαφικό σχέδιο που αφορά τη δίκαιη μετάβαση και γι' αυτό, αυτό για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί θεωρούμε ότι στην αλλαγή της τοπικής οικονομίας θα πρέπει να συμμετάσχουμε, γιατί αν θέλουμε να κρατήσουμε την περιοχή μας ζωντανή και ενεργή τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να συμμετάσχουμε. Ο Δήμος Τρίπολης λοιπόν από την πρώτη στιγμή στην διαβούλευση που έγινε υπέβαλε 5 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν θετικά για τη χρηματοδότησή τους από το ειδικό μεταβατικό πρόγραμμα και είναι προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με αυτό που είπε προηγούμενα ο κύριος Κουβέλης. Παραδείγματος χάρη αναφέρω ανάπτυξη και λειτουργία τοπικού δικτύου δομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, πώς θα αλλάξουμε την οτροπία ανθρώπων που για πολλά χρόνια έχουν μάθει να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τώρα πρέπει αυτός ο τρόπος να αλλάξει ριζικά. Είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας στις τοπικές επιχειρήσεις με έμφαση κυρίως στην κυκλική οικονομία. Προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου έχουν πάρει μια πρώτη έγκριση προτάσεις. Είναι δράσεις δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και των τοπικών συντελεστών. Και πέμπτη πρόταση που για μας είναι εξαιρετικά σημαντική είναι ένα πιλωτικό πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αφορά την κλιματική αλλαγή.
Ήδη, όπως είπαμε, αφού πλέον είμαστε μέσα στο εδαφικό σχέδιο, έχουμε ετοιμάσει στο Δήμο Τρίπολης. Να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ, δεν θεωρούσαμε και δεν θεωρούμε ότι ο Δήμος Τρίπολης επηρεάζεται το ίδιο με το Δήμο Μεγαλόπολης. Είναι σαφές ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης, που αποκλειστικά και μόνο ζούσε από την ΔΕΗ της Μεγαλόπολης, είναι αυτός που επηρεάζεται περισσότερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει, όπως είπα και πριν, ότι και ο Δήμος Τρίπολης ή και άλλες περιοχές, ο Δήμος Χαλίας ή ο Δήμος Γορδινίας, επηρεάζονται. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει, όπως είπα, ομάδες εργασίας, οι οποίες ομάδες προετοιμάζουν συγκεκριμένες προτάσεις σε όλους τους άξονες του προγράμματος διοίκησης αναπτυξιακής μετάβασης. Αυτά που ανέφερε προηγούμενα και ο κ. Κουβέλης και ο κ. Μοσουρούλης. Είναι, παραδείγματος χάρη, αναφέρω, η ενίσχυση και προώθηση της επιχειρηματικότητας με θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας, με επιχειρηματικές υποδομές για μέσα μαζικής επικοινωνίας, με προσέλκυση επιχειρήσεων ή υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Είναι δεύτερος τομέας, ενεργειακή μετάβαση και κλιματική ουδετερότητα, αναβαθμίσεις ενεργειακές δημοτικών κτηρίων. Ήδη έχουμε ενεργειακή κοινότητα ετοιμάσει στο Δήμο Τρίπολης και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε παραγωγή ενέργειας, σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και γενικώς κίνητρα για να μπορέσει να μπει και ο Δήμος Τρίπολης στην ηλεκτροκίνηση. Αναπροσαρμογή στις χρήσεις γης που έχουν σχέση με την κυκλική οικονομία, όπως είναι πράσινες υποδομές σε περιοχές αποκατάσταση, υποδομές διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Είδα και προηγούμενη συζήτηση που έγινε για διαχείριση των απορριμμάτων. Και βέβαια αυτό που είπα και νωρίτερα, τη δίκη και η ενεργειακή μετάβαση, εργασιακή μετάβαση, προγράμματα ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων και υψηλών προσόντων. Δράσεις που έχουν να κάνουν με την ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην οικονομία. Να μην λέω άλλες λεπτομέρειες. Εμείς αυτό που λέμε σαν Δήμος Τρίπολης είναι ότι θεωρούμε την μεταλιγνητική εποχή σαν μία πρόκληση και μία πρόσκληση να αλλάξουμε και ο Δήμος αλλά και η τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε ομαλά στη μεταλιγνητική περίοδο. Και γι' αυτό ετοιμάζουμε μια σειρά, όπως είπα πριν, εμβληματικών έργων, όπως το πάρκο για την κλιματική αλλαγή, που πιστεύουμε ότι ο Δήμος Τρίπολης θα γίνεται συνεχώς ελκυστικότερος για πράσινες επενδύσεις και να μειώσουμε και το αποτύπωμά μας σε άνθρακα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά που ακούσαμε από το Δήμαρχο να σχεδιάζονται στην περιοχή, τα οποία είναι πολύ ωραία, φιλόδοξα και καινοτόμα, για μένα κρύβουν μια μεγάλη αγωνία. Την αγωνία να μην χαθεί η κοινωνία, να μην αισθανθεί χωρίς ταυτότητα κάποια στιγμή ένας τόπος που συνδέθηκε τόσο πολύ άμεσα. Μου λέτε ότι ακόμη και η Τρίπολη έχει πολύ άμεση σύνδεση με το Δήμο της Μεγαλόπολης, ο οποίος, αν μη τι άλλο, θα πρέπει με κάθε τρόπο να στηριχθεί. Είναι λοιπόν αυτή η αγωνία, και αυτή η αγωνία νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει, γιατί το σχέδιο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και επικεντρωμένο στις περιοχές. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ρέστη Ομαράν. Είπα και νωρίτερα ότι ηγείται μιας μεγάλης δικηγορικής εταιρείας. Είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη η εταιρεία σας. Δραστηριοποιείστε στον χώρο της ενέργειας και θέλω να δω, τώρα που η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει αυτή τη σύγχρονη πρόκληση, εάν μπορούμε να το συσχετίσουμε με την αύξηση των επενδύσεων. Διαχρονικό ζητούμενο για τη χώρα η αύξηση της επένδυσης. Πολύ δύσκολο το κομμάτι της επένδυσης, είτε θέλουμε να κινηθούμε εντός της χώρας μας, ειδικά το να διεκδικήσουμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Ήταν και το τοπίο περίεργο σε πολλούς τομείς και δύσκολο και δύσβατο τα προηγούμενα χρόνια. Να δούμε λοιπόν αν αυτό μπορεί να είναι ένας ορίζοντας ανοιχτός. Δηλαδή, αν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι. Και τι εννοώ, η ελπίδα όχι με την έννοια της απογοήτευσης, εννοώ η ελπίδα ούτως ώστε πραγματικά η ανάπτυξη να έχει βηματισμό προς τα εμπρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Να σας πω καταρχάς ότι νομίζω ομολογούμε όλοι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ευρύτερα στη χώρα ένα καλό momentum όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις. Για να μπορούμε να πούμε όμως αν μπορούν να γίνουν επενδύσεις ή όχι στη χώρα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε καταρχάς το συγκεκριμένο τομέα, στον τομέα της απολυτοποίησης, τον οποίο συζητούμε, τις πραγματικές προκλήσεις που υπάρχουν. Διότι ο ξένος επενδυτής, προκειμένου να μπει στη χώρα και να δει τις ευκαιρίες τις επενδυτικές που υπάρχουν, θα πρέπει να αξιολογήσει μια σειρά από πράγματα. Θα πρέπει να δει πρακτικά πώς θα μπορούσε να δουλέψει η επένδυση και ποιο θα είναι και η απόδοση αυτή, και ποια θα είναι και η απόδοση αυτής της επένδυσης. Όσον αφορά λοιπόν τις προκλήσεις, εγώ θα ήθελα να πάω ένα βήμα πίσω, γιατί άκουσα πάρα πολλά ενδιαφέροντα να λέγονται σήμερα στο πάνελ. Η πρώτη πρόκληση η οποία υπάρχει είναι το θέμα της ενεργειακής επάρκειας. Και αυτό είναι ένα θέμα εθνικό, το οποίο προφανώς επηρεάζει οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει στη χώρα, σε οποιοδήποτε τομέα. Το ερώτημα που υπάρχει εδώ πέρα λοιπόν είναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή
επάρκεια στο σύστημα, υπάρχει επάρκεια στο δίκτυο, εάν υποθέσουμε ότι ως διαμαγείας οι ελληνικές μονάδες εξαφανίζονται τελείως. Η απάντηση νομίζω είναι σχετικά απλή και όλοι ομονοούν σε αυτή. Δεν υπάρχει επάρκεια, διότι πολύ απλά αυτή είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται τμηματικά και γίνεται σταδιακά και γίνεται με πάρα πολύ κόπο και δουλειά. Γιατί καίγαμε λιγνίτη τόσα χρόνια? Καίγαμε λιγνίτη, ήταν η εθνική πηγή ενέργειας, γιατί προφανώς αυτόν είχαμε να κάψουμε, βασικό. Και δεύτερον, διότι ήταν μια φθηνή πηγή ενέργειας και δεν εξαρτώμασταν μέχρι την εισαγωγή των ETS, μέχρι την εισαγωγή δηλαδή του συστήματος των εμπορίας των ρήπων, ήταν μια φθηνή πηγή και δεν εξαρτώμασταν από εισαγωγές. Άρα, το ερώτημα επικειμένο είναι, μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να μεταβούμε έτσι απλά? Η αλήθεια είναι όχι. Μπορούμε ως χώρα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο ενός blackout φερρυπίν τον Αύγουστο? Είμαστε μια τουριστική χώρα, εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τον τουρισμό. Επειδή ακριβώς είμαστε στη διαδικασία μετάβασης, η απάντηση είναι ότι όχι, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν interim λύσεις όσο προχωρούμε προς την μετάβαση αυτή. Μια interim λύση προφανώς συζητιέται αυτή τη στιγμή και από την κυβέρνηση. Είναι το όλο ζήτημα της στρατηγικής εφεδρείας των μονάδων αυτών, των ελληνικών μονάδων της ΔΕΗ, της υποστήριξης του κόστους παραγωγής, προκειμένου όταν το σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει από εναλλακτικές πηγές ενέργειας την επάρκεια, να μπορούν να μπαίνουν οι μονάδες αυτές τμηματικά και μέχρι την απόσυρσή τους, ακριβώς για να μην υπάρχουν θέματα επάρκειας ενέργειας. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση, λοιπόν, το θέμα της ενεργειακής επάρκειας. Η δεύτερη πρόκληση, νομίζω, είναι το θέμα της μετάβασης, της μετάβασης περσέ. Η μετάβαση είναι μια διαδικασία, όπως είπα, σταδιακή. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα εδώ πέρα. Το πρώτο ήταν ένα θέμα διεθνές, ευρωπαϊκό και διεθνές. Εάν και κατά πόσο το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο γέφυρα. Ως καύσιμο δηλαδή, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μεταξύ μέχρι να μεταβούμε από τους βαρύς υδρογονάνθρακες στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παρούσα κρίση των τιμών του φυσικού αερίου έδειξε ακριβώς ότι αυτό μάλλον δεν ισχύει. Και δεν ισχύει διότι υπάρχει μια υπερεξάρτηση εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία, προκειμένου που είναι και η πιο εγγύς χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραγωγός χώρα, έτσι. Και διότι υπάρχει μια έλλειψη σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι προφανώς ενίως η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ενίως να διαπραγματεύεται τις εισαγωγές. Είναι θέμα εθνικής πολιτικής κάθε χώρας και είναι πολύ δύσκολο να το πάρουμε από την εθνική πολιτική. Και αυτό και βλέπετε και δύο μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το μπλοκ το οποίο σου λέει ότι θα αυτορυθμιστεί η αγορά, επειδή ήδη έχουν κάνει ήδη τα συμβόλαιά τους, οπότε έχουν μια ασφάλεια. Και υπάρχει το μπλοκ που σου λέει ότι μόνο με ενιαίες αγορές και με το να προστάξουμε την ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην αγορά, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κρίσης. Το δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα κατά πόσο έχουμε επαρκή ΑΠΕ. Είδαμε ότι σημειώνονται ρεκόρ συνεχώς στη χρήση των ΑΠΕ στο σύστημα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο. Η πραγματικότητα όμως είναι, και εμείς που είμαστε πάρα πολύ σε τέτοιου είδους συναλλαγές, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά έργα ΑΠΕ. Υπάρχει πρωτογενής και πλέον και δευτερογενής αγορά έργων ΑΠΕ. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν επαρκή αναπτυγμένα έργα. Δηλαδή, υπάρχουν έργα πολύ μεγάλα τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγάλη επαρκή στο σύστημα, αλλά θέλει πολύ μεγάλη επένδυση και απόφαση για να γίνει η επένδυση σε τελική ανάλυση, προκειμένου αυτά να μπουν στο σύστημα. Άρα, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Γιατί ακριβώς λείπει αυτή η ενιαία πολιτική ίσως βούληση και η ενιαία ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναλλάσσεται και να επιβάλλει νομοθετικά στις χώρες μέλη μια ενεργειακή πολιτική ενιαία. Άρα πρέπει να υπάρξει εθνικός σχεδιασμός. Αυτός όμως πρέπει να είναι ένας ευρύτερος εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος έχει προμετωπίδα την απολιμνητοποίηση, αλλά παράλληλα να βλέπει και άλλα πράγματα τα οποία χρειάζονται και ιδίως οι ξένοι επενδυτές και χρειάζονται και οι εγχώριοι επενδυτές. Αυτά είναι επίπεδο. Τα θέματα των PPAs, δηλαδή την νομοθεσία για τις συμβάσεις, για το μίνιμουμ νομοθετικό πλαίσιο που χρειάζεται για τις συμβάσεις αγοράς και πώλησης ενέργειας, απαραίτητο για τις ΑΠΕ αυτό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, το δουλεύει η κυβέρνηση και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε κάτι. Υπάρχει φυσικά το θέμα των direct lines, των απευθείας γραμμών, δηλαδή της διαδικασίας αυτοπαραγωγής. Παράγω μόνος μου και με ένα καλώδιο καταναλώνω, άρα δεν εξαρτώμαι από το σύστημα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο για μένα είναι αρκετά σημαντικό, είναι το ζήτημα για την απολιγνητοποίηση του αυτό που λέμε reskilling, δηλαδή επαναδεξιοποίηση των ανθρώπων που ζουν στις περιοχές αυτές και όχι μόνο repurposing, δηλαδή επαναπροσδιορισμός των στόχων. Αυτοί οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, για πάρα πολλά χρόνια εξαρτώνται από την τοπική οικονομία που είχε δημιουργήσει η κάθε λιγνητική μονάδα, οι λιγνητικές μονάδες, άρα το πώς μεταβαίνουμε από τη φιλοσοφία του ότι θα κάνουμε την ελληνική ΑΠΕ είναι ένα πολύ καλό μια εμπορική μετάβαση. Αλλά πώς αυτούς τους ανθρώπους τους αξιοποιούμε στην πραγματικότητα, με ποιο αφήγημα τους πείθουμε να ασχοληθούμε με εναλλακτικές μορφές δράσης. Άρα πρέπει να υπάρξει και μια έτσι εμπροστοβαρής
πολιτική προς τις τοπικές κοινωνίες εκεί. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της αξιοποίησης όλων αυτών των μεγάλων εκτάσεων, τις οποίες η ομάδα του κ. Μουσουρούλη αυτή τη στιγμή κοιτάει, στο πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για ΑΠΕ μεταξύ πολλών άλλων ως κομμάτι αυτής της εθνικής, του εθνικού σχεδιασμού. Να κλείσω λίγο για να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στις προκλήσεις, στα προβλήματα και στα θετικά στοιχεία, αν θέλετε, της όλης προσπάθειας. Όταν υπήρχε μια έρευνα πρόσφατα, διάβαζα, όταν το κόστος, αν θέλετε, της καύσης λιγνίτη για τη χώρα μας, των υπογόνων αυτών μορφής παραγωγής ενέργειας είναι περί τα 7 δις, νομίζω υπάρχει κατευθείαν μια λογική ότι προφανώς γλιτώνουμε αυτό το κόστος. Άρα θα γλιτώσουμε μεσοπρόθεσμα ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόστου, για να το πω σωστά. Το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό εμπροκειμένο είναι οι νέες θέσεις εργασίας, είναι οι επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια μονάδα μέτρησης για τις συναλλαγές που γίνονται στην αγορά της ενέργειας και συγκεκριμένα στην αγορά των ΑΠΕ. Υπάρχουν πάρα πολλές συναλλαγές, άρα ένα μεγάλο μέρος των ξένων επενδύσεων στη χώρα μας κατευθύνεται στην ενέργεια. Υπάρχει το ζήτημα της εκμετάλλευσης του διεθνούς momentum, έτσι ώστε η χώρα μας να καταστεί πρωτοπόρος σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Βλέπω υδρογόνο, όπου εκεί υπάρχουν, μπορούν να δημιουργηθούν με βάση την απολυνητοποίηση μεγάλες οικονομίες κλίμακος. Παρότι είναι ένα ακριβό καύσιμο του υδρογόνου, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος, έτσι ώστε να είμαστε πρωτοπόροι στην καύση υδρογόνου, στην παραγωγή ενέργειας από την καύση υδρογόνου και φυσικά στην διαδικασία αποθήκευσης. Βλέπουμε τώρα με την κρίση του αερίου πόσο σημαντική είναι όχι μόνο τα αποθέματα σε storage, αλλά και οι ίδιοι αποθηκευτικοί χώροι. Και εκεί πάλι είναι κάτι το οποίο μπορεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να δουλέψει παράλληλα με την διαδικασία της απολυμνητοποίησης. Είναι κάτι εύκολο. Φυσικά και δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι το οποίο είναι σταδιακό. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια όπου η μονομερής καύση λιγνίτη αποτελούσε την βασική πηγή ενέργειας για τους συμπολίτες μας. Παρόλα αυτά, που δεν είναι κακό να μην γίνει αλλού, θα έλεγα εγώ. Οπότε, ακόμη και αυτή η δύσκολη διαδικασία της μετάβασης σίγουρα έχει καλά. Έχουμε όλοι να μάθουμε από αυτά και κάποια στιγμή θα καταλήξουμε, είμαι βέβαιος, σε κάτι καλύτερο και για το περιβάλλον αλλά και για τους πολίτες. Ξέρετε, το ενδιάμεσο διάστημα είναι αυτό που ανησυχεί, γιατί αν μπορούσαμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να βρεθούμε σε αυτό το αποτέλεσμα που περιγράφεται, νομίζω ότι οποιοδήποτε θα ήθελε να ζει σε μια χώρα που μπορεί να κινηθεί με αυτούς τους ρυθμούς και με αυτές τις προϋποθέσεις. Όμως τα πράγματα έχουν ακόμη δρόμο. Αυτός ο δρόμος είναι και ακούγοντας μας κάποιος που δεν ξέρει πολύ καλά το θέμα και σε βάθος όπως εσείς, ο καθένας από την πλευρά του, νομίζω ότι ήδη έχουμε προκαλέσει μια αγωνία. Έχουμε προκαλέσει μια αγωνία γιατί ο κόσμος, και είναι κατανοητό, δεν γνωρίζει τι είναι όλα αυτά τα οποία θα προηγηθούν μέχρι να φτάσουμε σε ένα στάδιο. Μας είπε ο Δήμαρχος της Τρίπολης ποιες είναι οι ανησυχίες της περιοχής και πώς προσπαθεί μέσα από προτάσεις και από συγκεκριμένο σχέδιο ουσιαστικά να μην μπορέσει να έχει τις λιγότερες ακίδες, τα λιγότερα αγκάθια αυτό το πέρασμα. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο για μια περιοχή, και γιατί το λέω? Γιατί μπορεί να υπάρχουν ιδέες, αλλά δεν ξέρω, στην Ελλάδα του σήμερα που προέρχεται από οικονομική κρίση, από πανδημία, από μια πανδημία που συνεχίζεται, δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούμε αύριο. Πιστεύετε ότι μπορούν να στηριχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες που προτείνονται από τους Δήμους? Φαντάζομαι ότι ανάλογες προτάσεις θα υπάρχουν, έτσι, και από την άλλη περιοχή που επικεντρώνει το ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, να κάνω καταρχάς μια διόρθωση. Η Ελλάδα δεν παράγει ενέργεια από λιγνίτη πια. 30% παράγει από ΑΠΕ, 30% από φυσικό αέριο και μόλις 15% από λιγνίτη. Άρα η συζήτηση περί απολιγνητοποίησης δεν έχει δικές διαστάσεις. Μιλάμε για αυτό το 15%, πόσο γρήγορα θα μειωθεί. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε 3%, το πήρε 15%, το έκανε 3% με τη βίαιη απολιγνητοποίηση και χθες τον Οκτώβρη παράγει 14% από λιγνίτη. Το επανέφερε το ποσοστό που το αφήσαμε εμείς. Άρα η ιδέα ότι παράγουμε από λιγνίτη δεν ισχύει πια. Έχουμε ένα μικρούλι κομματάκι και γι' αυτό συζητάμε και για τις περιοχές που θα τις κλείσουμε γρήγορα ή θα τις κλείσουμε σε 7-8 χρόνια. Τώρα τα προγράμματα τα τοπικά. Θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια εμπειρία στην Ευρώπη. Τεράστια. Για περιοχές που είχαν ισχυρό άνθρακα και έχουν κάνει αυτή τη μετάβαση. Έχω τη φοβία, αν όχι τη βεβαιότητα, ότι πρώτον δεν προετοιμάστηκαν με τον αναγκαίο χρόνο και την αναγκαία συζήτηση οι τοπικές κοινωνίες για να μπορέσουν να οριμάσουν πραγματικά όριμες ιδέες και να μην γίνει «φέρτε μας τις απόψεις σας σε 3 μήνες». Που δεν ισχύει, δεν είναι σωστή διαδικασία.
Και το δεύτερο που φοβάμαι είναι ότι το επενδυτικό momentum φτιάχτηκε επίσης με ένα βιαστικό τρόπο. Δηλαδή, ξεκίνησε μια διαδικασία, εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Μουσουρούλη και το ξέρει χρόνια τώρα, διότι έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και μόνο επιτυχώς. Έχω την εντύπωση ότι η ιδέα ξεκίνησε με το τι έχουμε εύχερο, τι μπορεί να γίνει με κάποιο τρόπο γρήγορο και εύκολο. Και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί ένα σχέδιο προγράμματος το οποίο είναι ελληματικό από τη φύση του, τον τρόπο που συγκροτείται. Θα έλεγα λοιπόν, και κλείνω με αυτό, ότι χρειαζόταν διαφορετικά ενάυσματα, διαφορετικά κριτήρια, διαφορετικά κίνητρα να ενεργοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες με πολύ πιο όριμο τρόπο, με τον αναγκαίο χρόνο, με την ανταλλαγή εμπειρίας με περιοχές που έχουν κάνει αυτή τη δουλειά. Έχω πάρα πολύ στο μυαλό μου στη Γερμανία και αλλού. Και με μια προσπάθεια σε κεντρικό επίπεδο να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο στο οποίο πραγματικά να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση εναλλακτικών ιδεών, σκέψεων και προτάσεων. Και τελευταίο και σημείο για να προσεγγίσω τη φιλοσοφία, θεωρώ ότι στις περιοχές μετάβασης η κοινωνία μπορεί και πρέπει να είναι παρούσα με διαφορετικό και άμεσο τρόπο. Είναι διαφορετικό να αναπτύξει τη ΣΑΠΕ στην Κοζάνη η ΔΕΗ και διαφορετικό να φτιάχνανε ενεργειακές κοινότητες. Είναι διαφορετικό στη Μεγαλόπολη να συζητάμε για διάφορα σχήματα εξωτερικών επενδύσεων, σεβαστών και όλα καλά, και διαφορετικό να φτιάχνεις ένα πεδίο κινητοποίησης και τοπικών και εθνικών επενδύσεων. Άρα είναι σημαντικό, κύριε Μουσουρούλη, φαντάζομαι και για εσάς, να μην υπάρξει αυτό το κενό. Να μην υπάρχουν αυτά τα κενά. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να γίνει η δουλειά, γιατί, ξέρετε, η επιστήμη, ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία, ό,τι έχει να κάνει με την κοινοτομία, μπορεί να μας πηγαίνει το μυαλό πολύ γρήγορα μακριά. Θα πρέπει όμως να δώσουμε το χρόνο στις κοινωνίες να απορροφήσουν τις έννοιες, να μπορέσουν να συγχρονίσουν τον βηματισμό τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή να δούμε. Για να μην φανεί όχι μόνο ότι τις αγνοούμε, για να μην ουσιαστικά έχουμε εμείς προαποφασίσει για κάτι το οποίο δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Θα είναι, νομίζω, καταστροφικό αυτό. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κάποιος. Έχουμε ακόμη έτσι κι αλλιώς γύρω στα 11 λεπτά και νομίζω ότι μπορούμε να. Λοιπόν, πάλι θα αναγκαστώ να δω τη μεγάλη εικόνα. Στρατηγική είναι αυτό που με δύο λόγια συνδέει το στόχο σου με τα μέσα που διαθέτεις. Ρύθμιση και εποπτεία. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Ποιου κράτους? Ενός κράτους που ανήκει σε μια φιλελεύθερη Ευρώπη. Όχι με την οικονομική έννοια φιλελεύθερη Ευρώπη, με την ευρύτερη έννοια. Και τα τρία αυτά επηρεάζονται. Σε σχέση με το σχόλιο του αντιποδίδω τη φιλοφρόνηση, ακριβώς στο ίδιο επίπεδο τρέφω εκτίμηση για τον κύριο Σταθάκη, το σχόλιο ότι εμείς πήραμε το λιγνίτι από εκεί και τον πήγαμε εκεί και ξαναγύρισε, δεν μπαίνει στο δικό μου αξιακό σύστημα της Ευρώπης, της στρατηγικής, της ρύθμισης και της εποπτείας. Δεν παίρνει ένα κόμμα το λιγνίτι από εκεί και τον πάει εκεί. Αν το κάνει με το ρυθμιστικό τρόπο εκτός ευρωπαϊκών πλαισίων, κάτι δεν κάνει καλά. Τώρα, πάμε στο επόμενο. Διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου. Πολύ ωραία. Θέλει επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα θέλει επιχειρήσεις, καταρχάς. Το κράτος πρέπει να είναι εκεί με εμβληματικά έργα, τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν παραγωγικό μηχανισμό, αλλά θέλει επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες θέλουν σταθερό θεσμικό περιβάλλον και θέλουν και ισχυρά κίνητρα. Εάν δεν υπήρχε το σχέδιο δίκης μετάβασης, δεν θα μπορούσαμε μαζί με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεκδικήσουμε ισχυρά κίνητρα, τα οποία εγκρίθηκαν από 1/1/2022 και μάλιστα με ένα επιπλέον 10%, ειδικά για τις περιοχές δίκης μετάβασης. Και όχι μόνο για επενδύσεις που θα μετασχηματίσουν τον ενεργειακό κλάδο, δηλαδή από τη συμβατική ενέργεια στην πράσινη, αλλά για όλες. Σημαντικό και αυτό, δεν θα το είχαμε. Έκανε ο αγαπητός Σπύρος ένα ωραίο σχόλιο σε σχέση με την τεχνολογία. Πράγματι χρειάζεται τεχνολογία. Είμαστε πίσω. Αν θυμάμαι καλά, το IRENA, ο Διεθνής Οργανισμός
στο Ντουμπάι, που είναι η έδρα του για τις ανανεώσιμες πηγές, προέβλεψε ότι για να γίνει η μετάβαση μέχρι το 2050 θα χρειαστούμε 133 δολάρια επενδύσεις στον κόσμο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η πρόβλεψη είναι εξωφρενική ή όχι. Φαντάζομαι οι μελετητές κάπου εκεί το έχουν πάει το πράγμα. Και πόσο όλα αυτά θα τα αντέξει ο πλανήτης. Σίγουρα η μία λύση είναι ας το παραπίσω και έχει ο Θεός. Όχι, δεν νομίζω ότι το έχουμε αυτό, το έχουμε λύσει το θέμα, έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι το έχουμε λύσει. Τεχνολογία. Εμείς τι είμαστε. Είμαστε καταναλωτές τεχνολογίας. Πώς θα γίνουμε παραγωγή τεχνολογίας. Η συζήτηση αυτή γίνεται εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα. Μάλιστα, θυμάμαι ότι την πρώτη ανεμογεννήτρια την είχαμε αναθέσει στην Πυρκάλ, να την κατασκευάσουμε εδώ και όχι να εισάγουμε ανεμογεννήτριες. Πάντα είμαστε πρωτοπόροι, αλλά όλο και κάτι συμβαίνει και τελευταία στιγμή χάνουμε αυτό και γινόμαστε καταναλωτές. Όμως η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Δεν είναι μόνο τα κίνητρα. Είναι το ότι η τεχνολογία πια είναι όπως οι τιμές της ενέργειας, όπως το CO2, όπως ο COVID. Διαχέεται παντού στον πλανήτη. Άρα ευκαιρία λοιπόν να την αρπάξουμε. Τώρα σε σχέση με και να την κατεβάσουμε κάτω σε παραγωγή. Διαφορετικά η άσκηση δεν θα βγάλει σε λύση. Αυτές οι περιοχές λοιπόν, είπα προηγουμένως και η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη, αλλά πιο πολύ η Δυτική Μακεδονία, αν ας πούμε στον ανταγωνισμό των τιμών ενέργειας ο καθρέφτης είναι οι τιμές, στις περιοχές αυτές ο καθρέφτης είναι οι εξαγωγές. Η Δυτική Μακεδονία ολόκληρη εξάγει 330-340 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, γύρω στο 1% των εθνικών εξαγωγών. Είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα της εξάρτησης από μία πηγή, μία πηγή πλούτου και εισοδήματος. Τώρα, στο μεσοδιάστημα που είπατε, πράγματι, εγώ αποδίδω προσωπικά, έχοντας κάνει όλη αυτή την άσκηση που είπε και ο κύριος Σταθάκης, για παράδειγμα, αν είδαμε τις διεθνείς πρακτικές, μα από εκεί ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε καταγράφοντας και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, ενεργειακά και περιβαλλοντικά και μη. Τις διεθνείς πρακτικές, 9 χώρες τις ξετινάξαμε, τι έχουν κάνει. Βέβαια, ξέρετε, δεν είναι όπως το κουστούμι, το ράβεις και το φοράς κατευθείαν. Είναι τελείως διαφορετικό το τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Λένε πολλοί, ας πούμε, γιατί η Γερμανία πάει το λιγνίτι, περνάω σε άλλο θέμα, στο 2038. Μα γιατί το λιγνίτι είναι πιο πλούσιο σε θερμογόνο δύναμη. Και επίσης εκεί έχει κάνει μια διαφοροποίηση η τοπική κοινωνία. Δεν είναι δεμένη χειροπόδαρα σε ένα καύσιμο. Αλλά μεγάλη συζήτηση, ας μην την κάνουμε. Λοιπόν, τι γίνεται. Αποδίδω μεγάλες ευθύνες και στις κυβερνήσεις, όλες, και στις τοπικές αυτοδιοικήσεις πλην εξαιρέσεων, οι οποίες δεν το έβλεπαν να έρχεται και δεν προετοίμασαν τις τοπικές κοινωνίες. Άρα λοιπόν υπήρχε μια νιρβάνα κατάσταση, η οποία βόλευε, αν θέλετε, και το πολιτικό σύστημα με την έννοια ότι η ΔΕΗ έδαινε πλήρη απασχόληση και μάλιστα σε υψηλούς μισθούς, οι οποίοι πήγαιναν στις τοπικές κοινωνίες και διαχέονταν. Άρα λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Θα μου πείτε, ό,τι δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια θα γίνει τώρα. Μα τώρα μπήκε το πλαίσιο 21-27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μας ζητούν να κάνουμε πρόγραμμα, τώρα μας δίνουν τη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει. Είναι βιαστικό ή όχι, ο σχεδιασμός έπρεπε να είχε γίνει. Πιστέψτε με και κλείνω με αυτό. Εάν είχαμε βρει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο που να οδηγεί στη διαφοροποίηση του παραγωγικού μοντέλου, σίγουρα θα το είχαμε αξιοποιήσει. Μεγαλόπολη που είναι και κοντά μας. Λοιπόν, η ανάπτυξη δεν μαντρώνεται. Πάλι όπως οι τιμές και το CO2. Δηλαδή, βάζω σύνορα και λέω εδώ. Λοιπόν, από την ανάπτυξη όλοι θα ωφεληθούν, όπως και από τη διαφοροποίηση του παραγωγικού προτύπου. Χρειάζονται όμως και εμβληματικά έργα. Για το μεσοδιάστημα, ήδη λύθηκε το πρόβλημα της θέρμανσης των κατοίκων. Το πιο σημαντικό από όλα, έτσι. Δηλαδή, η μετάβαση είναι να μην χάσεις και αυτό που έχεις. Έτσι. Να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας για το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε λοιπόν δίκτυο φυσικού αερίου, κατασκευάζεται ήδη. Έργα πολύ σημαντικά δρομολογούνται στη Μεγαλόπολη. Πριν από λίγες μέρες υπογράψαμε στη ΔΕΘ ένα μνημόνιο συνεργασίας, θα γίνει το έργο αυτό, για ένα παράρτημα της ΔΕΘ στη Μεγαλόπολη που να έχει σχέση με την ταυτότητα της περιοχής αυτής, η οποία πράγμα στον πρωτογενή μπορεί να δώσει πολύ προστιθέμενη αξία. Και άλλα πολλά τα οποία έπονται. Θα μου πείτε, δεν έχει ο κόσμος υπομονή. Ασφαλώς και δεν έχει υπομονή. Είπαμε ότι κάθε αλλαγή διχάζει. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε την πρόκληση και το θετικό. Και στο μεσοδιάστημα να έχουμε ένα δίχτυ ασφαλείας. Ούτε το δίχτυ ασφαλείας υπήρχε, τώρα χτίζεται. Βλέπω τον κύριο Κουβέλη να σημειώνει. Έχουμε λίγο χρόνο. Θα προσπαθήσω να τον μοιράσω δίκαια. Λίγα για να προλάβω. Ναι. Λοιπόν, θα το πιάσω από εκεί, όχι που το άφησε ο Κωστής ο Μουσουρούλης, αλλά ο Δήμαρχος, γιατί αναφέρθηκε στην ανάγκη όλοι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά να αλλάξουν το προφίλ του πώς εργάζονται.
Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν μάθει όλα αυτά τα χρόνια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να εξαρτούν το εισόδημα και την επιβίωση της οικογένειάς τους, εργαζόμενοι ως υπάλληλοι, ως εργάτες κλπ., σε έναν πάρα πολύ μεγάλο εργοδότη που έδινε και ασφάλεια και καλές αμοιβές. Και τώρα τι κάνουμε, πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λέμε: λοιπόν, εσύ που έχεις μάθει όλη σου τη ζωή να ξέρεις ότι ζεις με αυτό το μισθό, με ένα ασφαλή κλπ., πήγαινε γίνει επιχειρηματίας. Είναι καθόλου προφανές. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει επιχειρηματίας από τη μία μέρα στην άλλη και να ξεκινήσει να κάνει τεχνολογία που είπε ο Κωστής πριν, να κάνει επισκεψιμότητα. Και μάλιστα επισκεψιμότητα η οποία θα ξεπερνάει την εποχικότητα, θα είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα κλπ. Αλλά να κάνουμε κάτι πιο. Θα είναι θέματα που έχουν να κάνουν με προϊόντα. Που πάλι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αξία. Εκεί εμείς γι' αυτό συζητάμε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Γιατί πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν το ΑΒΓ της επιχειρηματικότητας. Τι είναι ένα business plan, τι σημαίνει παίρνω δάνειο από την τράπεζα. Δεν χρειάστηκε ποτέ να το κάνουν στη ζωή τους για να κάνουν μια επιχείρηση. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, αν τους πετάξουμε ανέτοιμους εκεί, θα αποτύχουν. Και δεν θα φταίνουν αυτοί. Πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι από όλη αυτή την ανάπτυξη που σχεδιάζεται, χρειάζεται να υπάρχουν υποδομές που θα κρατήσουν τον κόσμο στον τόπο τους. Ένα παράδειγμα που θυμάμαι, όταν είχαμε ξεκινήσει το 1990 να φτιάχνουμε το πάρκο των Πρεσπών, είχαμε ρωτήσει τους ανθρώπους τι χρειάζεται, γιατί φεύγετε από την περιοχή. Ξέρετε τι μας είχαν πει. Πρώτον, δεν πιάνουμε ελληνικά κανάλια τηλεόρασης, που εδώ στη Μεγαλόπολη δεν έχουμε το πρόβλημα, δόξα τω Θεώ. Και το δεύτερο, δεν υπάρχουν γυναίκες να παντρευτούν οι άνθρωποι και φεύγουν. Γιατί δεν υπήρχαν γυναίκες, γιατί δεν υπήρχαν παιδικοί σταθμοί, γιατί δεν υπήρχαν κέντρα υγείας κλπ. Άρα, μέσα στο ανταποδοτικό από όλες αυτές τις αναπτυξιακές διαδικασίες, πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι να έχουν αυτό που τους δίνει μια ασφάλεια να είναι στην περιοχή και να αναπτύξουν όλο αυτό. Ναι, όχι, δεν λέω να βρούμε γυναίκες, αλλά τουλάχιστον παιδικούς σταθμούς. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα πολύ περίπλοκο σχέδιο, αλλά αν λείπουν οι μικρές δικλείδες ασφαλείας, δεν θα πετύχει. Δηλαδή, αν δεν μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το transition από υπάλληλος εργαζόμενος σε επιχειρηματίας, νεοφυής, επιχειρηματικότητα, καινοτομία και καινοτομία, δεν χρειάζεται να είναι βαριά βιομηχανία. Καινοτομία πλέον είναι ένα application σε ένα τηλέφωνο, έτσι, με το οποίο μπορείς όμως να βελτιστοποιείς την απόδοση μιας μονάδας που παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό μπορεί σίγουρα ένας νέος άνθρωπος και στη Μεγαλόπολη και στην Πτολεμαϊδα και οπουδήποτε αλλού να το κάνει εξίσου εύκολα όσο το κάνει στο Άμστερνταμ. Και νομίζω με αυτό θα κλείσω, ότι πρέπει να τους δώσουμε αυτά ακριβώς τα εργαλεία για να σχεδιάσουν οι ίδιοι το μέλλον τους. Εμείς είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε. Εμείς, εννοώ όλοι εμείς. Είναι σημαντικό λοιπόν, Δήμαρχε, να βλέπουμε τον τόπο στη νέα εποχή η οποία έρχεται. Δύο κουβέντες και από εσάς. Να ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο κύριος Κουβέλης. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι υπάρχει μια αγωνία στην τοπική κοινωνία. Εγώ νομίζω και θα μου επιτραπεί ο όρος. Δεν υπάρχει αγωνία, υπάρχει μια συλλογική κατάθλιψη. Αυτή τη στιγμή βλέπουν όλοι ένα μέλλον που θεωρούν ότι είναι μαύρο. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν μάθει. Το είπε ο κύριος Κουβέλης, ότι όλα τα χρόνια είχαν μάθει ένα συγκεκριμένο τρόπο που ζούσαν και ξαφνικά τους λέμε ότι πρέπει να αλλάξουν. Αυτό να ξέρουμε όλοι ότι, λέω σε ένας άνθρωπος που είμαι στην τοπική εκεί κοινωνία, ότι υπάρχει πάντα μια δυσπιστία στην Ελλάδα ότι μπορεί η πολιτεία να πάρει μια ιδέα και την ιδέα αυτή να την κάνει σχέδιο και το σχέδιο μετά από ένα διάστημα να το κάνει πράξη. Επειδή υπάρχει το παρελθόν. Δεν είναι άδικο αυτό. Ναι, δεν είναι καθόλου άδικο αυτό πήγα να πω. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές και υπάρχει επομένως σου λέει ότι ωραία, πολύ ωραία τα λέτε και εσείς δήμαρχοι και οι τοπικοί ας το πούμε πάλι σε εισαγωγικά άρχοντες, αλλά και η πολιτεία στην ευρύτερη έννοια της, αλλά ποτέ δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Άρα είναι η ευθύνη μεγάλη, κυρίως της πολιτείας αλλά και της αυτοδιοίκησης, να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους, κάνοντας όμως δουλειά και πράξεις, ότι μπορεί αυτή η μετάβαση να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι τελειώνει η ΔΕΗ, τελειώνουμε όλοι. Θα φύγουμε και θα ερημοποιηθεί η περιοχή. Αυτό μόνο αυτά λοιπόν, κύριε Μπραμ, πρέπει να εξασφαλίσουμε στην τοπική κοινωνία και εσείς από την πλευρά σας, βέβαια, να μεταφέρετε πάντα το πόσο κινούνται οι δείκτες γύρω από την χώρα στο πλαίσιο της ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει και αυτή ουσιαστικά να περάσει μέσα από αυτή τη νέα εποχή. Δύο κουβέντες και από εσάς έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Δύο πράγματα. Σας άγχωσα, Ναι, το βλέπω εδώ, 30 σεκόντ. Δύο πράγματα και πολύ γρήγορα. Το πρώτο, νομίζω συμφωνούμε όλοι στο πώς θα συνδράμει και το κράτος και γενικότερα στο πώς θα περιλάβει αυτή η προσπάθεια τους ανθρώπους στις περιοχές αυτές. Μία ιδέα ίσως και μία πρόταση θα ήταν, ίσως είναι και λίγο ένα κομμάτι ανησυχίας θα έλεγα, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την πρωτογενή παραγωγή στη χώρα, τη βιομηχανική, ας πούμε, τη βιομηχανική, ας το πούμε, τη βιομηχανική παραγωγή στη χώρα, υποστηρίζοντας τα έργα ΑΠΕ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να έχουμε ηλιακά πάνελ, τα οποία αυτή τη στιγμή εισάγονται από την Κίνα, γιατί να έχουμε φορτωθεί
φορτιστές και μπαταρίες που παράγονται σε κάποια άλλα σημεία του κόσμου και για ποιο λόγο να μην αξιοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες με την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει και αυτοί που μπορούμε να τους δώσουμε για να ενισχύσουμε την παραγωγή και άρα σε σημαντικό βαθμό και τα ίδια τα έργα ΑΠΕ. Αυτό είναι το πρώτο. Και μια δεύτερη παρατήρηση, σε επίπεδο επενδυτικό, μιας και το λέτε, νομίζω ότι είναι σημαντική και η ενίσχυση και η υποστήριξη του ρόλου του ρυθμιστή, του ρυθμιστή ενέργειας, διότι ένα από τα βασικά προβλήματα που βλέπουμε εμείς σε έργα είναι αυτή το χάσμα, αν θέλετε, επικοινωνίας με τον ρυθμιστή. Ο ρυθμιστής πρέπει να είναι καλά στελεχωμένος και πρέπει να στέκεται σε ένα επίπεδο στο οποίο θα συνδράμει τους ανθρώπους αυτούς, προφανώς μέσα στα πλαίσια του ρυθμιστικού πλαίσιου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ανάγκασα να επιταχύνετε πολύ το λόγο. Τα είπατε όμως. Ήταν ολοκληρωμένη σκέψη. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Μια αισιόδοξη νότα είναι ότι τελείωσε ένα πάνελ στην ώρα του. Αυτό το βλέπουμε πολύ σπάνια. Α, ναι. αυτό είναι. Υπάρχει καθυστέρηση, έτσι είναι.